Ημέρα κινητοποίησης με κυρίαρχο αίτημα την ενίσχυση του συστήματος υγείας με το απαιτούμενο έμψυχο δυναμικό ήταν η σημερινή, με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, έχοντας βιώσει όπως και οι υπόλοιποι συναδελφοί του στο Αχιλοπούλιο τον εφιαλτικό Νοέμβρη του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Το μήνυμα που εκπέμπουμε προς την πολιτεία είναι ότι αν τις τελευταίες 45 μέρες κάναμε 21 εφημερίες, να μην νομίζουν ότι ως άνθρωποι μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Εκείνο που θέλουμε να πούμε στους πολίτες είναι ότι εμείς θα είμαστε εδώ για όσο αντέχουμε. Αλλά όμως θα πρέπει να γυρίσουν τα βλέμματά τους και να κοιτάξουν σε εκείνους που είναι πραγματικά υπεύθυνοι για την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Την ίδια στιγμή, το μέλος της διοίκησης της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας Νίκος Χαυτούρας καταγγέλει ότι επιλέγεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου η δημιουργία κλινικής παρηγορητικής ιατρικής σε βάρος ειδικοτήτων πρώτης γραμμής, όπως οι παθολόγοι, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι και οι παιδίατροι, που θα είναι απαραίτητοι για το Αχιλοπούλιο στο εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο ενός τρίτου πανδημικού κύματος. Βγάζουμε με διαδικασίες fast track από τον οργανισμό την πνευμονολογική. Καταργούμε τις θέσεις, δύο θέσεις πνευμονολόγων. Αυτό πραγματικά προσωπικά με γεμίζει οργή και αγανάκτηση. Εμείς δεν είμαστε στο να γίνει ή παρηγορητική ή να μην εξελιχθεί το νοσοκομείο. Αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Αν μπορεί να γίνει και η παρηγορητική, αμέσως να γίνει και η παρηγορητική. Δεν πρέπει να κόβονται άλλες ειδικότητες όμως. Τι άλλες ειδικότητες κόβονται? Κόβονται και του φυσιάτρου. Οι φυσιατροί, από ό,τι άκουσα, έχουν κάνει διάβημα στο Υπουργείο. Κόβονται των ενδοκρινολόγων. Δηλαδή, το άμεσο μέλλον δεν θα μπορεί να υπάρξει υποψηφιότητα ενδοκρινολόγου και άλλες ειδικότητες. Αλλά αυτή τη στιγμή που θέλουμε παθολόγους, θέλουμε πνευμονολόγους, είναι ντροπή. Και πρέπει πραγματικά όλοι αυτοί να αλλάξουν τακτική. Σίγουρα προτεραιότητα είναι τώρα να έχουμε παθολόγους. Αμέσως μετά τους παθολόγους είναι να έχουμε παιδιάτρους, αμέσως μετά τους παιδιάτρους είναι να έχουμε αναισθησιολόγους και άμεση προτεραιότητα είναι να έχουμε επεμβατικούς καρδιολόγους, ώστε να μην αποτελεί μουσιακό έκθεμα εκείνο το διαμάντι που μόλις έχει εγκατασταθεί και λέγεται στεφανιογράφος. Αυτό είναι προτεραιότητα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χαυτούρα στο γεγονός ότι σίγουρα εμείς δεν θέλουμε να μην εξελιχθεί το νοσοκομείο και να μην γίνει και η κλινική παρηγορητική ιατρική, αλλά αν με ρωτάτε τώρα τι έχει προτεραιότητα σήμερα, έχουν οι παθολόγοι και οι παιδίατροι και αμέσως μετά η λειτουργία του στεφανιογράφου. Ο κύριος Χαυτούρας τόνισε ότι παραμένει ασαφές αν η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει εξαιτίας των επιλογών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ή της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου. Πραγματικά όλοι αποποιούνται τις ευθύνες. Ο ένας λέει ότι ήρθε χαρτί και θεσμικά όργανα, ότι ήρθε εντολή από την ΥΠΕ. Άλλοι λένε ότι δεν υπήρχε τέτοιο, ο ίδιος ο υπεάρχης από ό,τι αναφέρθηκε και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, μια γυναίκα 69 ετών και ένας άνδρας 78 είναι τα νέα θύματα του κορονοϊού στο Βόλο. Άφησαν την τελευταία τους πνοή χθες το βράδυ στο Αχιλοπούλιο, ανεβάζοντας τους 98 τους νεκρούς στη Μαγνησία κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Την ίδια στιγμή, εξομαλύνεται η κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου αναφορικά στον αριθμό των νοσηλευόμενων με κορονοϊό. Ωστόσο, οι κλίνες στη ΜΕΘ COVID και στους αλάμους ανητικής πίεσης εξακολουθούν να είναι γεμάτες. Σήμερα, στην πρώτη κλινική COVID νοσηλεύονται 20 ασθενείς, ενώ στην δεύτερη 14. 8 ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ κορονοϊού και 5 σε θαλάμους ανετικής πίεσης, με τον έναν εξ αυτών να είναι διασωληνωμένος.